Είναι μια τραγωδία αυτό το οποίο συνέβη, ειδικά στην Εύβοια, που το βόρειο κομμάτι της είναι ένας παράδεισος για όσους το έχουν επισκεφθεί. Τώρα, σήμερα που μιλάμε αυτή την ώρα, βλέπω ότι υπάρχουν πυρκαγιές και στην νότια Εύβοια. Ας ελπίσουμε να μην αποτελειώσουν αυτό το οποίο άρχισαν στη βόρεια Εύβοια. Γενικότερα, υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα που δείχνει, εμείς το Πράσινο Κίνημα το είχαμε πει, αν δείτε και το δελτία τύπου και τις ανακοινώσεις που είχαμε κάνει από τον Μάιο, ότι θα έπρεπε να υπάρξει αυτό που λέμε πρόληψη, η έννοια της πρόληψης. Για να μην καούμε, πρέπει να προλαβαίνουμε. Δεν έγινε κάτι προς αυτή την κατεύθυνση. Γνωρίζουμε ότι τα δασαρχεία ζήτησαν χρήματα τα οποία δεν πήραν ποτέ. Δόθηκε γύρω στο 1 εκατομμύριο συνολικά για όλη την Ελλάδα, από τα οποία κανείς δεν ξέρει τι ακριβώς έγινε. Με άλλα λόγια, υπήρξε μια ασύγνωστη, θα έλεγα, ολιγορία σε αυτό που λέμε πρόληψη. Επίσης είναι λάθος, το ξέρουμε όλοι, το διαπιστώνουμε, ότι το θέμα της κατάσβεσης των δασικών πυρκαγιών έχει περάσει στην πυροσβεστική, η οποία είναι υπεύθυνη να σβήνει τις φωτιές στις πόλεις. Αυτό ήταν ένα λάθος που είχε γίνει το 1998 επί κυβέρνησης Κώστα Σιμίτη, συνεχίστηκε όλα αυτά τα χρόνια. Νομίζω ότι είναι καιρός να το αλλάξουμε. Όπως είχαμε παλιότερα τους δάσο-πυροσβέστες, τα αρμόδια σώματα που είναι για αυτή τη δουλειά, πρέπει να ξαναπιάσουν δουλειά και μαζί με τους εθελοντές να ξαναδούμε όλο το κομμάτι της πρόληψης. Εμείς δεν κάνουμε μόνο κριτική στην κυβέρνηση, δεν μας αρέσει αυτή το να πυροβολούμε και ειδικά σε μια κρίσιμη ώρα αυτούς οι οποίοι προσπαθούν έστω να κάνουν κάτι για να προστατεύσουν τις ζωές και τις περιουσίες μας, αλλά προτείνουμε. Ήδη στα πλαίσια αυτών των πρωτοπολιών έχουμε ανακοινώσει ότι θα συστήσουμε εμείς παρατηρητήριο για την αποκατάσταση των καμένων, αλλά και το πώς πηγαίνει η αποκατάσταση των πληγέντων, που κάθε 2 μήνες θα βγάζουμε ένα ενημερωτικό δελτίο προόδου των αναδασώσεων, πώς πάνε τα καμένα και η αποκατάσταση των πληγέντων, γιατί δεν πρέπει να τα αφήσουμε στην τύχη τους. Επομένως, είναι, νομίζω, μια καλή ευκαιρία να ξανασκεφτούμε όλη την πολιτική προστασίας, γιατί αυτό που λέμε κλιματική αλλαγή, ο Πρωθυπουργός όπως το είπε, κλιματική κρίση, είναι εδώ, το βλέπουμε σε όλο τον κόσμο, φοβερές πλημμύρες δίπλα στην Τουρκία, στην Κίνα, καίγεται η Ιταλία, στην Αφρική, ο πλανήτης μας έχει πάρει φωτιά που λένε, δεν λειτουργεί σωστά το κλίμα και θα πρέπει να περάσουμε σε ένα άλλο παραγωγικό κοινωνικό μοντέλο, που σημαίνει ότι πρέπει να προετοιμαστούμε και για τα λεγόμενα ακραία καιρικά φαινόμενα, που δεν θα είναι πλέον ούτε ακραία ούτε τόσο φαινόμενα, θα είναι μια συνηθισμένη πραγματικότητα για όλους μας. Άκουγα έναν Ιταλό ειδικό κλιματολόγο προηγουμένως, ο οποίος έλεγε ότι μπορεί να έχουμε και ένα ολόκληρο μήνα καύσωνα και πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι. Φανταστείτε να έχουμε 45 βαθμούς έναν ολόκληρο μήνα ή αμέσως μετά να έχουμε πυρκαγιές, να έχουμε πλημμύρες και όλα τα συνακόλουτα. Άρα πρέπει να ξαναδούμε όλα τα πράγματα μάλλον από την αρχή. Είμαστε σε ένα κομβικό σημείο και γι' αυτό και το Πράσινο Κίνημα είναι εδώ για να βοηθήσει την δημόσια συζήτηση, τον δημόσιο διάλογο και να είμαστε και στην επόμενη Βουλή, ώστε να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε πολιτικές φιλικές προς το περιβάλλον και τη ζωή μας. Πρέπει να αναβαθμίσουμε την ποιότητα της ζωής μας. Κύριε Καραπάση, γεγονός είναι πάντως ότι Εύβοια, Ηλία, Αττική, θα λέγαμε επαναλαμβανόμενες ιστορίες κάθε χρόνο σχεδόν. Ναι, έτσι είναι. Έτσι είναι. Το ερώτημα είναι γιατί. Κάτι δεν γίνεται σωστά, δεν είναι. Ναι. Από τη στιγμή που έχουμε επανάληψη των φαινομένων, δεν μπορούν να. Είδαμε τώρα πόσες προσπάθειες έγιναν, δεν μπόρεσαν να αντιμετωπίσουν τις φωτιές. Η κυβέρνηση επέλεξε, με πολιτική απόφαση ήταν αυτό, να μην χαθούν ζωές, να μην καεί κάποιος συνάνθρωπός μας. Λογικό σε ένα σημείο, αλλά από την άλλη άφησε να καούν οι περιουσίες. Έχουν καεί σπίτια, έχουν καεί χωράφια, περιουσίες από αυτά τα οποία ζει ένας αγρότης, έτσι, οι παραγωγές. Αυτά χάθηκαν, κάηκαν. Αυτά δεν μπόρεσαν να προστατευτούν. Αυτό θα έπρεπε να είναι μέλημα της κυβέρνησης. Αν δεν μπορεί κανείς να προστατεύσει το σπίτι και την περιουσία του πολίτη. Εντάξει, το μόνο που κατάφερε η κυβέρνηση ήταν να μην καεί κάποιος συνάνθρωπός μας. Μέχρι εκεί όμως.
Γι' αυτό είπα προηγουμένως, πρέπει από εδώ και πέρα να ξαναδούμε την έννοια της πρόληψης. Πρέπει να προλάβουμε τις πυρκαγιές, πρέπει να προλαμβάνουμε τις πλημμύρες, πρέπει να προλαμβάνουμε το λίγο παραπάνω χιόνι ή το κρύο, γιατί έρχεται και χειμώνας και έχουμε εντάξει και πανδημία, έτσι. Πώς θα μπούμε σε κλειστούς χώρους από το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, με ποια οργάνωση? Ακούω και σήμερα ότι είναι μόνο εμβολιασμένοι θα μπουν, μέτρα apartheid, δηλαδή από εδώ οι εμβολιασμένοι, από εκεί μη εμβολιασμένοι, δεν μπορεί να ισχύουν. Δεν μπορούμε να πάμε σε τέτοιες κοινωνίες.